Ο κορονοϊός άγγιξε και το τοπικό ποδόσφαιρο της Μεσσηνίας, με την περιφέρεια Πελοποννήσου να κινητοποιείται και μέσω της περιφερειακής ενότητας να υπάρχει συνεργασία με την ΕΠΣ Μεσσηνίας με σκοπό την προμήθεια και διενέργεια τεστ στους αθλητές των σωματείων. Ως περιφέρεια Πελοποννήσου και κατ' επέκταση και περιφερειακή ενότητα, πήραμε την πρωτοβουλία για να υποστηρίξουμε με αυτά τα λεγόμενα rapid test, τα γρήγορα τεστ, τους αθλητές και τους εργάτες γης που έρχονται από τρίτες χώρες. Ιδιαίτερα σήμερα έχουμε μπροστά μας το σύνολο των rapid test που αφορούν τον Ομό Μεσσηνίας. Ξεκινάμε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας και τον πρόεδρο τον κύριο Σπηλιώτη, ο οποίος θα πάρει το 60% αυτών των δειγμάτων, μιας και οι αθλητές σε ομάδες ποδοσφαίρου είναι οι περισσότεροι. Ξεκινάμε λοιπόν άμεσα σήμερα να γίνονται τέτοιοι έλεγχοι σε ομάδες εθνικής κατηγορίας. Έχω μιλήσει και με τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας, τον κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος είναι και διαπιστευμένος να ασχολείται με θέματα COVID. Εκεί στεγάζεται κατά κάποιο τρόπο και το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Με όλους λοιπόν αυτούς τους φορείς πρέπει να συνεργαστούμε για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΕΠΣΜ αλλά και όλους τους προέδρους των άλλων αθλητικών ομάδων με τους οποίους θα επικοινωνήσουμε άμεσα. Μετά το χθεσινό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με 5 επιβεβαιωμένα τεστ ποδοσφαιριστών του ΑΟΔΙΑ Βολιτσίου, οι κινήσεις ήταν αστραπιές από τον κύριο Αναστασόπλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, και από εμένα τον ίδιο τον πρόεδρο. Οπότε σήμερα κιόλας παραλαμβάνουμε τα αντίστοιχα rapid test που αντιστοιχούν στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Ήδη ο κύριος Αναστασόπλος έχει επικοινωνήσει με τα κέντρα υγείας, με τους διευθυντές. Οπότε άμεσα σήμερα θα ενημερώσουμε τα σωματεία να μπορέσουν να πάνε στα κέντρα υγείας, να περάσουν όλοι από το rapid test, να δούμε σε τι στάδιο βρίσκεται και πού μπορεί να φτάσει. Σίγουρα είναι κάτι που ήρθε γρήγορα σε εμάς. Μας βρήκε όμως έτοιμους, η περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν έτοιμη, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης ήταν πανέτοιμος και τον ευχαριστούμε δημόσια για αυτό, μας χορηγεί τα rapid test. Συνεχίζουμε, προσέχουμε και ατομική ευθύνη.